Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε από τον Ενιαίο Σύλλογο Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης στο κτίριο που στεγάζεται η Πριτανία, στο Ακροτήρι στα Χανιά. Οι φοιτητές επιδίωξαν να συναντήσουν τον Πρίτανη Βασίλη Διγαλάκη, ωστόσο τα γραφεία ήταν κλειδωμένα. Ο πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης, Θωμάς Κυριακάκης, κατήγγειλε τη διοίκηση του Ιδρύματος για ξεπούλημα των κτίριων του Πολυτεχνείου με αφορμή την κατακύρωση του διαγωνισμού σε ιδιωτική εταιρεία για τη δημιουργία τουριστικής επένδυσης στις εγκαταστάσεις στο παλιό λιμάνι. Λειτουργεί το Πολυτεχνείο μόνο με mail και τηλεδιασκέψεις όπως γίνανε οι τελευταίες τρεις συγκλητοί. Ο Πρίτανης είναι εξαφανισμένος, ξεπουλάει τα κτίρια του Πολυτεχνείου, ερήμην των φοιτητών, κόντρα στις ανάγκες των φοιτητών. Ακόμη και τα χρήματα που θα πάρουμε από την εκμίσθωση των συγκεκριμένων κτιρίων, συγκριτικά με τον προϋπολογισμό που έχουμε ανάγκη για οι φοιτητές για το Ίδρυμα, είναι πολύ μικρός και δεν θα είναι ανοιχτός για όλα τα ζητήματα μέρημνας και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα όμως ζητούν δημιουργία λέσχης, βιβλιοθήκης και μηχανογραφικού κέντρου στην πόλη. Ο αντιπρίτανης Νίκος Νικολαίδης από την πλευρά του απάντησε ότι δεν είναι εφικτό να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των φοιτητών λόγω της έλλειψης προσωπικού. Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλους τους πόρους του Πολυτεχνείου, όλα τα κτίρια για να μπορέσουμε να έχουμε επιπλέον έσοδα. Σε αυτό εγώ προσωπικά τουλάχιστον είμαι κάθετος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ούτε έχουμε τα χρήματα για να τα επισκευάσουμε, ούτε έχουμε τα άτομα να τα λειτουργήσουμε. Από 320 άτομα προσωπικό έχουμε φτάσει στα 95. Καλούμε και το Σύλλογο Αρχιτεκτώνων, Χανίων, Ρεθύμνου, την Αρχαιολογία κλπ. Να πάρουν θέση απ' του θέματος, να αντισταθούν και να μην επιτρέψουν να εισβάλλουν ιδιώτες με τέτοιο τρόπο, να χαθούν οι δημόσιοι χώροι στα Χανιά και να επιτρέψουμε να εφαρμόζεται η συγκεκριμένη πολιτική που δεν διεκδικεί παραπάνω κρατική χρηματοδότηση για παιδεία, υγεία και ούτω καθεξής. Παράλληλα, οι φοιτητές έκαναν λόγο για αδιαφορία της Πριτανίας αναφορικά με το θέμα της επιδότησης ενοικίου, επισημένοντας ότι δεν γίνονται δεκτοί στην Πριτανία το τελευταίο δίμηνο, προκειμένου να επιλύσουν μια σειρά ζητημάτων που εκκρεμούν για τη φοιτητική κοινότητα. Το επίδομα έχει να δοθεί από τον Οκτώβρη. Οι φοιτητές φεύγουν από τα Χανιά γιατί δεν έχουν λεφτά να ζήσουν και ο Πρίτανης το μοναδικό πράγμα που κάνει είναι να κρύβεται και να ξεπουλάει τα κτίρια του Πολυτεχνείου. Αυτό δεν είναι σωστό γιατί πριν από 10 μέρες εγώ είχα συναντήσει τα παιδιά και είχαμε μιλήσει για τα διάφορα θέματα που είχαν. Η χρηματοδότηση που θα πάρουν τα παιδιά που δικαιούνται το στεγαστικό και αυτό είναι τα 1.000 ευρώ που παλιά τα παίρνανε από τη ΔΟΗ και τώρα θα τα πάρουν μέσω του Πολυτεχνείου, αλλά τα χρήματα θα έρθουν από το Υπουργείο. Οπότε σε αυτό εμείς έχουμε κάνει όλες τις κινήσεις, περιμένουμε τα χρήματα και την Κία που να μας λέει να μας εξουσιοδοτεί πώς θα τα δίνουμε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι τα χρήματα τα οποία δίνουμε εμείς, η σύγκλητος έχει δώσει για τους υπόλοιπους και αυτά εδώ πέρα τα χρήματα είναι κάτι τα οποία τα έχουμε ήδη προχωρήσει. Και περιμένουμε την έγκριση από τον Επίτροπο. Αντιπροσωπεία του Συλλόγου Φοιτητών συναντήθηκε τελικά με τον αντιπρίτανη Νίκο Νικολαίδη, παρουσιάζοντας τα αιτήματά τους και ταυτόχρονα κατέθεσαν τους προβληματισμούς τους για τα τρέχοντα ζητήματα που τους απασχολούν.